Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στη γιορτή του κρασιού, μια γιορτή που οργανώνει η εφημερίδα Παρικιακή. Ελάτε για μια ακόμη φορά μαζί να ταξιδέψουμε τους δρόμους του κρασιού μέσω αυτής της υπέροχης γιορτής, που είναι το μεγαλύτερο γεγονός της Παρικίας τα τελευταία 34 χρόνια. Τόσα χρόνια μετράει η γιορτή του κρασιού και κάθε χρόνο ο σκοπός μας είναι η προώθηση τόσο της γιορτής όσο και της ενημέρωσης πάνω στο Κυπριακό. Μέσω της γιορτής που αγκαλιάζεται από χιλιάδες κόσμο, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρονίτες, Λατίνους, αλλά και από πολλούς Άγγλους. Για μια ακόμη φορά είναι μεγάλη τιμή για μας, για την εφημερίδα μας την Παρικιακή, η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου. Φίλε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την βοήθεια και την συμπαράστασή σας. Ευχαριστίες ασφαλώς απευθύνουμε με τον πιο εγκάρδιο μας χαιρετισμό στο ΑΚΕΛ, που πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό μας και μας δίνει δύναμη για να αντεπεξέλθουμε στο μεγάλο αυτό γεγονός. Σύντροφε Γιώργο Λουκαΐδη, σας ευχαριστούμε και υποσχόμαστε τόσο σε εσάς όσο και σε όλη την Παρικία ότι κάθε χρόνο θα είμαστε καλύτεροι. Οι μεγαλύτερες ευχαριστίες και ευχές πηγαίνουν σε εσάς, φίλοι μου, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, που αγκαλιάζετε αυτή τη γιορτή και της δίνετε το χρώμα της χαράς και της διασκέδασης. Εκ μέρους της Παρικιακής, ευχές για ό,τι καλύτερο ποθείτε στη ζωή σας. Προτού κάνει την ομιλία του ο σύντροφος ο Πάμος Καραλάμπους, θα ήθελα να στείλω τις μεγάλες μας ευχαριστίες στον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ήταν εδώ στην Παρικία μας γενικός πρόξενος και έχει αγκαλιαστεί και αγαπηθεί από όλη την Παρικία. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα βρισκόταν στα δικά μας τα προβλήματα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας συμβούλευε πάντα πώς να λύσουμε τα προβλήματα, όποια προβλήματα και να ήταν αυτά. Έτσι, για μας την εφημερίδα την Παρικιακή είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές να έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας, τον άνθρωπο της Παρικίας μας. Παρακαλώ, θα ήθελα και ένα θερμό χειροκρότημα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Παρακαλώ τον Διευθυντή της Εφημερίδας Πάμπο Χαραλάμπους να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Our good friend, government spokesman of Cyprus, Nikos Christodoulidis. Parliamentary spokesman of AGEL, a member of the Secretariat of AGEL, Yorgos Lugaidis. Member of Parliament, Catherine West. President of POMAC and President of the CUK, Andreas Papaevribidis. President of the National Federation of Cypriots in UK, Christos Karaoulis. My good friend, Mihalis Kashis. Local councillors. My good friend, the Vice Mayor of Limassol, Irosavas Stukas. Dear friends, it is my great honor and pleasure to welcome everybody to the 34th Cypriot Wine Festival and Business Expo in Britain. A further warm welcome goes to our Turkish Cypriot compatriots who are tireless supporters of both the festival and the newspaper. Like every year, we have a wide variety of businesses and organizations that support the Cypriot Wine Festival through sponsorships and stalls. It is because of their help and contribution that we are able to hold a successful festival while keeping ticket prices affordable. I urge you to visit all our stalls. You will find what on offer to be incredibly interesting. Cyprus has a long tradition in winemaking. Archaeological evidence points to the production of wine in Cyprus as early as 4000 BC, and the discovery of Cyrenian sheep points to an international wine trade as far as back as 400 BC. Cyprus still grows an ancient vine of Mavros, Malathevtiko, and Xenistari,
in addition to a variety of international wines, and you will be able to taste all of them here today. But please do enjoy yourselves responsibly. Britain's love affair with Cypriot wine dates back to the Middle Ages. You might remember my reference last year to a famous banquet of five kings of 1363 at the banks of River Thames, where Cypriot wine was served. That medieval fascination was rekindled in the late 19th century when Cyprus became part of the British Empire, and it peaked in the 1960s and 70s, where Cyprus exported up to 14 million liters of wine in Britain and was the third leading wine supplier to Britain behind France and Spain. The first wine festival in Cyprus took place in 1961. It symbolizes the traditional getting together of winemaking region at the end of the harvest, where people would work together to crush and bottle the grapes for the fermentation process, and of course, to enjoy what was left of last year's wine. The Cypriot Wine Festival in Britain started in 1982 through the desire to share our culture, our food, our wine, and the next generation of British Cypriots, and with a multitude of communities of London, where we now live. It is a celebration of Cyprus, where we are from, but also a celebration of the diversity of our adopted home. This year, we have the huge honor to have with us one of the most respected and celebrated singers in the modern history of Greek music, a man celebrated not only for his enormous talent, but also for his activism and the true to form he's performing today and tomorrow, for which we thank him. In closing, I would like to wish you all you will enjoy the stars, the food, the performances, and celebrate with us our culture. Now I'm going to have to say a few words in Greek, if you don't mind me saying so. Εκλεκτήπρος και κλειμένοι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, εκ μέρους της μεγάλης οικογένειας της Παρηγιακής, σας καλωσορίζω στον 34η γιορτή του κρασιού στη Βρετανία, γνωστή ως The Cypriot Wine Festival and Business Expo. Θα ήθελα να καλυτερέσω ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μας τους Τουρκοκύπριους και να τους ευχαριστήσουμε για τη διαχρονική τους παρουσία και υποστήριξη στο φεστιβάλ και την εφημερίδα μας. Η πρώτη γιορτή του κρασιού έλαβε χώρα στη Λεμεσόν το 1961. Εμπλεσμένη από την παράδοση του τρίγου, όταν οι χωριανοί μαζεύονταν να λιώσουν το σταφύλι για την παραγωγή του κρασιού και φυσικά να απολαύσουν μαζί ό,τι έμεινε από την περσινή παραγωγή. Για σας που δεν ξέρετε, η γιορτή του κρασιού στο Λονδίνο δημοποιήθηκε με τη γιορτή του κρασιού στη Λεμεσόν το 2004, αν δεν απατώμε. Και ευχαριστούμε διότι έχουμε μαζί μας αντιπροσωπεία από το Δήμο Λεμεσού. Η γιορτή του κρασιού στη Βρετανία γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της κυπριακής κοινότητας στο Λονδίνο να γιορτάσει την παράδοσή της και να τη μοιραστεί με τις άλλες κοινότητες στο Λονδίνο. Παρόλο που η ιδέα είναι βασισμένη στην αντίστοιχη γιορτή στη Λεμεσόν, στην πράξη είναι μια σύσφυξη γιορτής του κρασιού, παραδοσιακή αγγλική αγοράς, and village fate. Έτσι, σαν χαρακτήρας, αντιπροσωπεύει απόλυτα τη μορφή της κοινότητας μας και γιορτάζει όχι μόνο την παράδοση μέσα από την οποία γεννηθήκαμε, αλλά και την παράδοση που υιοθετήσαμε. Η γιορτή του κρασιού στη Βρετανία είναι η πιο μεγάλη εκδήλωση των Κυπρίων στο εξωτερικό. Εδώ στο Βρετανία, φυσικά, για να μην παρεξηγούμε. Κάθε χρόνο παρευρίσκονται χιλιάδες κόσμο και μας δίνεται η ευκαιρία να προβάλλουμε τον κυπριακό πολιτισμό και τα κυπριακά προϊόντα. Πρώτη στα βεβαίως το κυπριακό κρασί. Μέσα από τη γιορτή δίνεται και η ευκαιρία προβολής διαφόρων τοπικών και παρικιακών επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι με περίπτερα ή με χορηγίες και είναι μεγάλη χαρά στην υποστήριξή τους που μπορούμε να φέρουμε σε πέρας μια τόσο μεγάλη γιορτή κρατώντας τα εισιτήρια σε λαϊκές τιμές. Εκδήλωση σαν κι αυτή που φέρνουν μαζί τις διάφορες κοινότητες έχουν ιδιαίτερη αξία. Τα τελευταία χρόνια σαν αντίβαρο στην άδωλον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μετά από το πρόσφατο δημοψήφισμα, όπου οι μετανάστες έγιναν το εξυλαστήριο θύμα για την καμένη γη που άφησαν πίσω τους
η ελεύθερη αγορά και οι πολιτικές λιτότητες, τέτοιες γιορτές που γιορτάζουν τον πολυκοσμικό χαρακτήρα της Βρετανίας και γενικότερα του Λονδίνου, είναι αναγκαίες. Ως μεζανάστες, είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι με την αυξηνόμενη ανοχή στην έντονη αντιμεταναστευτική γλώσσα και επιχειρήματα που έχουν γίνει τακτικό φαινόμενο στον τύπο. Καταγόμαστε άλλωστε από μια χώρα που έχει πληρώσει και ακόμα πληρώνει ακριβό τίμημα για τις ακροδεξιές απόψεις τους λίγους. Η απάντησή μας όμως δεν είναι να κλειστούμε στην κοινότητά μας. Αντίθετα, η απάντησή μας είναι να ανοίξουμε περισσότερο την καρδιά μας και το μυαλό μας στις άλλες κοινότητες του Λονδίνου. Γι' αυτό το πρόγραμμα της γιορτής είναι σχεδιασμένο σαν έναν παράθυρο στον πολιτισμό μας. Όχι μόνο για τους Κύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και για όσους γνωρίζουν και αγαπούν τον πολιτισμό μας. Όπως πάντοτε θα έχουμε σωριά από συγκροτήματα και καλλιτέχνες της παροικίας μας. Είμαι σίγουρος ότι ήδη γνωρίσετε φέτος έχουμε μαζί μας τον πιο γνωστό τραγουδιστή των τελευταίων δεκαετιών, τον Γιώργο Νταλάρα. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και της παροικίας θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη σας, η οποία μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να διευρύνουμε και να δυναμώσουμε τη δράση μας. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις θερμά μας ευχαριστίες προς την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη διαχρονική στήριξη της και βέβαια να ευχαριστήσω τις κοινοβιομηχανίες και τα μικρά ενοπλία της Κύπρου και γενικά όλες τις επιχειρήσεις που εκθέτουν σήμερα στη γιορτή μας. Πριν κλείσω, θα σας παρακαλέσω να δέσετε ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους τους εθελοντές. Οι εθελοντές που προέρχονται από το ΑΚΕΛ φυσικά, για να είμαστε και σωστοί, και που δουλεύουν σκληρά και θα συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά καθόλου το Σαββατοκυριακό για να κάνουν αυτή τη σημαντική εκδήλωση επιτυχία. Finally, I would like to thank our sponsors, our supporters, who provided the financial means for us to have such a successful event year in, year out. So, a great big thank you goes to our main sponsor, Asset Grove, our good friend Sotiriou. For the second year running, is our main sponsor, and hopefully for years to come. Coincidentally, he was in Greece for business and he cut it short just to be here with us. Of course, Arcos Management, Bank of Cyprus, and special thanks goes to our oldest sponsors, Costa Spiro of Stan Lestingen Estates, that has been here from the time that we started the wine festival. C. Michael & Co., Porter & Co., and an accountancy services, Paminondas Restaurant, Nicholas James, Costa Sakas Limited, Andy Kebabs, P&S Cartons Limited, Southern Territory, GTO Builders Limited. Thank you once again. Have a good look and shop around. Enjoy the entertainment and of course taste our delicious traditional food and wine. Like the slogan says, life is divine when you drink wine. Thank you very much. Sorry that it took me so long. Να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Εφημερίδας. Η φωνή δική μου είναι πιο δυνατή από τη δική του Πάμπου του Χαραλάμπους, γιατί εγώ φαίνεται ότι είναι κουράστηκα τόσο πολλά. Για να είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι, φίλοι και συμπατριώτες, συμπατριώτησες, αυτή η γιορτή, για να έχει αυτή την εξέλιξη, εξαρτάται πάρα πολύ από τους ανθρώπους κλειδιά που δουλεύουν σε αυτή την γιορτή. Και άνθρωποι κλειδιά σαν τον Πάμπο του Χαραλάμπου στα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλοί. Και έτσι, σαν εφημερίδα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεχή του προσπάθεια για να κάνει αυτή την γιορτή, γιορτή της παροικίας μας. Πάντοτε, κυρίες και κύριοι συμπατριώτες, συμπατριώτησες, με την ευλογία της Εκκλησίας εδώ στην Αγγλία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχουμε τους στόχους μας. Θα παρακαλούσα τον Σεβασμιότατο για τον χαιρετισμό του. Σκέφτομαι ποιον να χαιρετήσω πρώτα. Τον κύριο Νικόλαον
Χριστοδουλίδη, ο οποίος όπως ελέγχθη προηγουμένως, ο οποίος έζησε αυτήν την ομογένεια σαν εκπρόσωπος γενικός πρόξενος της Κύπρου και τώρα επικεφαλής της ειδικής υπηρεσίας της κυβέρνησης, το στόμα του Προέδρου, θα λέγα, καλώς ορίσετε. Κύριε, είπατε αρμοστά, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, dear brothers and sisters in Christ. Εγώ δεν έχω πολλά λόγια να πω, διότι βλέπω είναι πολλοί ομιλητές. Ύστερα, τα πολλά λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φτώχεια. Απλώς θέλω να συγχαρώ τους οργανωτές και ιδιαίτερα να τονίσω πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να υπάρχουν εθελοντές για να επιβιώσει η αποδημία, η διασπορά. Και ομιλώ για την Αγγλία. Απαραίτητα πρέπει να καλλιεργεί αυτό που λέμε να προσφέρει ο άνθρωπος για τους άλλους, για τα κοινά, για ότι είναι καλά και ωφέλιμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο εθελοντισμός είναι ιερό πράγμα. Η χριστιανοσύνη επεκράτησε εις τον κόσμο διότι εκαλλιέργησε την αγάπη των εθελοντισμών, εκαλλιέργησε τη σκέψη για τους άλλους. Γι' αυτό, αδερφοί και πατέρες, αυτή η γιορτή δεν είναι μόνο για να αναδείξει το κρασί, το οποίο είναι μια πανάρχια ιστορία που δεν έχει τελειωμό, αλλά για να καλλιεργήσει το κοινό, την κοινότητα, τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ανθρωπιά και τον πολιτισμό. Γι' αυτό θερμά συγχαρητήρια για όλα αυτά τα οποία κάνετε και για τα οποία είμαστε όλοι ευγνώμονες, όπως και σε όλους τους άλλους οι οποίοι καλλιεργούν αυτά τα ιερά και ωραία πράγματα. Αυτές τις μέρες διάβαζα στην εφημερίδα ότι οι αιώνες αυτοί, ο 20ος και ο 21ος, άλλαξαν τον κόσμο. Ποιο, ο καφές λέγει, σωστό. Οι πατάτες, το κακάο και τα ναρκωτικά αλλάξαν τον κόσμο. Το κρασί, επειδή είναι παλιό, παραμένει νέο. Διότι το κρασί είναι το αρχαιότερο από τα αγαθά του Θεού στον κόσμο. Όπως είναι το ψωμί, το λάδι και το κρασί. Γι' αυτό και η Εκκλησία μέχρι σήμερα σε κάθε ακολουθία αναφέρεται εις το ψωμί, εις το κρασί και εις το λάδι. Όλα τα άλλα τα οποία προσετέθησαν εις τον κόσμο, όπως εκείνα τα οποία ανέφερα, είναι καινούργια και τα ξέρετε. Και μερικά είναι καταστρεπτικά για τον κόσμο, όπως είναι τα ναρκωτικά. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, όλος ο κόσμος ασχολείται πως να περιορίσει το κακό. Και το κακό περιορίζεται μόνο με την προσευχή, με την αγάπη προς τον άνθρωπο και την παιδεία. Την παιδεία. Γι' αυτό να θεωρήσετε, αγαπητοί εσείς που οργανώσετε αυτήν την γιορτή, ότι είναι μέρος της παιδείας αυτό το πράγμα. Της παιδείας, της γενικής παιδείας, η οποία είναι έξω από τα θρανία και από τα πανεπιστήμια και από τα γυμνάσια και από τα άλλα ιδρύματα. Γι' αυτό συγχαρητήρια, καλές επιτυχίες, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο. Το ΑΚΕΛ πάντα βρίσκεται δίπλα μας και με τη μεγάλη του προσφορά συμβάλλει στην επιτυχία της γιορτής. Παρακαλώ τον σύντροφο Γιώργο Λουκαΐδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Σεβασμιότατε, φίλε κυβερνητικέ εκπρόσωπε, Νίκο Χριστοδουλίδη, dear colleagues,
αγαπητοί φίλοι και φίλες, συμπατριώτες και συμπατριώτες, είναι πραγματικά με μεγάλη χαρά που έλαβα την πρόσκληση και βρίσκομαι για πρώτη φορά, πρέπει να πω, μαζί σας στη γιορτή του κρασιού εδώ στο Λονδίνο. Μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τους απόδημους μας, την οποία από το 1982 διοργανώνει η εφημερίδα Παρικιακή. Επιτρέψτε μου καταρχήν να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ σε όλες και όλους και διαμέσου σας προς την Κυπριακή Παρικία ευρύτερα. Επιτρέψτε μου επίσης να συγχαρώ τους διοργανωτές και όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της πραγματικά όμορφης πρωτοβουλίας που εκ των πραγμάτων αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Κυπριακής Παρικίας, αφού έχει αγκαλιαστεί μαζικά από τους απόδημούς μας και έχει πλέον καταστεί θεσμός. Η διαχρονική επιτυχία της εκδήλωσης, αλλά και η προσδοκία του κόσμου για την πραγμάτωση της κάθε χρόνο, καταδεικνύει την αξία της και αποδεικνύει την αναγκαιότητα συνέχισης, ανανέωσης και παράλληλα ενίσχυσής της μέσω πολύμορφης αρρωγής που πρέπει να λαμβάνει από την Κυπριακή Πολιτεία. Η καθεχρονική μας παρουσία ως ΑΚΕΛ σε αυτή τη γιορτή αποτελεί την έμπραχτη απόδειξη της στήριξης αλλά και της συμπαράστασης μας στον αγώνα των αποδήμων μας να δημιουργήσουν στη ξενιτιά. Τη στήριξη του ΑΚΕΛ στην αέναη προσπάθεια των αποδήμων μας να συντηρήσουν τους δεσμούς πρώτα μεταξύ τους και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές των αποδήμων αλλά κυρίως με τις πολιτισμικές παραδόσεις και την κουλτούρα της πατρίδας μας, ο νόστος της οποίας τους συντροφεύει μονίμως. Ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, των οποίων και η απόψινή παρουσία, αλλά πρωτίστως η ακατάπαυση συμμετοχή ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της δράσης της Κυπριακής Παρικίας του Λονδίνου, είναι μια ακόμη απόδειξη πως όταν ο λαός μας αφηθεί μόνος του, μακριά από καθοδηγούμενες παρεμβάσεις και επεμβάσεις, μπορεί να ζήσει μονιασμένος και σαν μια γροθιά να δημιουργήσει, στοχεύοντας την ευημερία του συνόλου. Είναι παράδειγμα η εδώ συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και άκουσα τον φίλο τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη να μου λέει πριν λίγο ότι για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω Νίκο, νομίζω ότι είναι, εβίωσε αυτήν την πραγματικότητα ακριβώς εδώ στο Λονδίνο. Και τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χωρίς ξένες επεμβάσεις, παρεμβάσεις, ο λαός μας μπορεί και να δημιουργήσει και να μεγαλουργήσει. Αυτό είναι το όραμα μας ευρύτερα για την Κύπρο και τον λαό μας, στο πλαίσιο μιας λεύτερης, επανενωμένης πατρίδας που θα αποτελεί το κοινό σπίτι Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμένιδων και Λατίνων. Η εκπλήρωση του στόχου για απαλλαγή από την κατοχή και από τους θανάσιμους κινδύνους του ολοένα εξελισσόμενου διχοτομικού status quo εξαρτάται από την Τουρκία και όλους όσοι στη διεθνή κοινότητα μπορούν να την επηρεάσουν, βοηθώντας την να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει ότι στην εξίσωση των κερδοζημιών από μια πιθανή λύση του Κυπριακού θα υποφεληθεί και η ίδια η Τουρκία, την ώρα όμως που πρώτα και πάνω απ' όλα θα ωφεληθεί ο Κυπριακός λαός στο σύνολο του. Συμβάλλοντας ώστε η Τουρκία να κατανοήσει ότι οι ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες, οι ενεργειακές της φιλοδοξίες στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και οι ηγετικές περιφερειακές της φιλοδοξίες περνούν στον ένα ή στον άλλο βαθμό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέσα από μια σωστή, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος. Να πείσουν οι τρίτοι, ο διεθνής παράγοντας, οι φίλοι της Τουρκίας, την Τουρκία, από τις διακηρύξεις ότι επιθυμεί η λύση του Κυπριακού να περάσει σε πράξεις. Σε πράξεις που θα αποτυπώνονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την κατάθεση θέσεων που να είναι εναρμονισμένες με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέσεων που θα σέβονται το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο και θα οδηγούν σε λύση που να μπορεί να γίνει αμοιβαία αποδεκτή. Από την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον δικό μας ρόλο ως Ελληνοκύπριοι και ως Ελληνοκυπριακή πλευρά στην προσπάθεια για λύση. Περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε,
στην επερχόμενη κρίσιμη περίοδο των επόμενων μηνών απαιτείται συλλογικότητα και η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση από όλους. Με την πρωταρχική ευθύνη βεβαίως να αφορά την κυβέρνηση και τον πρόεδρο Αναστασιάδη, την εκτελεστική εξουσία. Απαιτείται ακόμη να αποφευθούν ακρότητες και μαξιμαλισμοί, ο στήρος αρνητισμός, οι σκοπιμότητες και οι παλιδρομήσεις που τόσα πολλά ζήμιωσαν την εθνική μας υπόθεση στο παρελθόν. Απαιτείται δραστήρια διεθνοποίηση του Κυπριακού, εντατικοποίηση των πολιτικών και των πρωτοβουλειών επαναπροσέγγισης, φιλίας και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Απαιτείται όμως πρώτα και πάνω απ' όλα εμμονή στις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού. Και τέλος, όπως η ίδια η ζωή και η πράξη απέδειξε, χρειάζεται σταθερότητα και συνέπεια στην αξιοποίηση των συγκλήσεων Χριστόφια Ταλάτ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Κύπρος συνεχίζει να διέρχεται πολύ δύσκολες στιγμές. Ως αποτέλεσμα των συνεπειών της καπιταλιστικής κρίσης αρχικά και της πρωτοφανούς τραπεζικής κρίσης στη συνέχεια, με αποκορύφωμα το κούρεμα καταθέσεων, η οικονομία του τόπου έχει δεχτεί ένα βαρύ και βίαιο πλήγμα. Η μνημονιακή αντιλαϊκή λεγόμενη θεραπεία σκληρής λιτότητας που επιβλήθηκε, μετέφερε όλο σχεδόν το κόστος και το βάρος στους πολλούς, στους καθόλου ή τους λιγότερο προνομιούχους. Η κοινωνία και οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν την ανασφάλεια. Ανασφάλεια για τις δουλειές τους, για τα εισοδήματα τους, για την ιδιόκτητη κατοικία ή την μικρή επαγγελματική τους στέγη. Η αλήθεια είναι ότι τα εισοδήματα των πολλών έχουν μειωθεί και έχουν μειωθεί προς όφελος των ελάχιστων προνομιούχων. Δυστυχώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι αλλά και λιγότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και περισσότεροι. Η μεσαία τάξη έχει δεχτεί σοβαρότατο πλήγμα. Οι αριθμοί των χιλιάδων συμπατριωτών μας που επιλέγουν ως διέξοδο τη μετανάστευση αποτυπώνουν μικρό μόνο μέρος αυτής της σκληρής πραγματικότητας. Μια ολόκληρη γενιά νέων επιστημόνων και εργαζομένων μεταναστεύει αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, αφού η πατρίδα μας δεν μπορεί να τους προσφέρει πλέον τις αναγκαίες ευκαιρίες και δυνατότητες. Πολλοί είναι αυτοί που και πάλι επιλέγουν εδώ ακριβώς το χώρο, τη Μεγάλη Βρετανία, ως βασικό προορισμό τους και είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και έχω συναντήσει, πρέπει να πω, αρκετούς, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους που επέλεξαν ξανά τη μετανάστευση μετά από δεκαετίες. Η μετανάστευση μαζί με πολλά άλλα αρνητικά φαινόμενα αποτελούν ανοιχτή πληγή για τον τόπο μας, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει στον άμεσο ορίζοντα προοπτική ουσιαστικής αλλαγής και πραγματικής ανάκαμψης της οικονομίας, με τρόπο βέβαια που να εξυπηρετείται το συμφέρον και η ευημερία των πολλών. Ανάκαμψη που για να επιτευχθεί και να αντιμετωπιστούν οι σημερινές διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες, χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας στην οικονομική πολιτική. Απαιτείται η χάραξη μιας αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία θα αποτυπώνεται ως τέτοια στον κρατικό προϋπολογισμό και τις κυβερνητικές πολιτικές. Χρειάζεται να αναστηλώσουμε τα ερείπια του κοινωνικού κράτους που άφησε στο πέρασμα της η πολιτική λιτότητας, να βελτιώσουμε αισθητά τα δικαιώματα και το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Να χτίσουμε ένα κράτος σύγχρονο, αποτελεσματικό, με αξιοκρατία, αξιοπιστία και διαφάνεια. Φίλοι και φίλες, αναφερόμενος στο θέμα των μνημονιακών, κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και βρισκόμενος εδώ στο Λονδίνο, μια μέρα μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ του Brexit, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ ακροθυγώς στην ιδιαίτερα σοβαρή αυτή εξέλιξη. Εξέλιξη της οποίας οι προεκτάσεις αλλά και οι συνέπειες επηρεάζουν όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά. Μαζί ασφαλώς και τη δική μας χώρα και πολλούς από εσάς εδώ που βρίσκεστε και μαζί μας απόψε και γενικότερα επηρεάζει τη χώρα μας σε διάφορα επίπεδα. Ελπίζουμε ότι από πλευράς κυβέρνησης υπάρχει ήδη ένας καταρχήν σχεδιασμός μέσα από τον οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες πιθανές αρνητικές εξελίξεις ή συνέπειες από αυτή την απόφαση, την απόλυτα σεβαστή του Βρετανικού λαού. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, επιτρέψτε μου ένα μονάχα σχόλιο προτού κατέλθω του βήματος. Στο βαθμό, φίλες και φίλοι,
που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως μια ολοκλήρωση της φτώχειας, της ανέχειας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και των κοινωνικών ανισοτήτων, φαινόμενα που προκαλούν μαζικά μεταναστευτικά κύματα και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του μίσους και του ρατσισμού, στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει μια καπιταλιστική ολοκλήρωση που θα προάγει τα στενά ιδιωτελή εθνικά συμφέροντα των ισχυρών κρατών μελών της, αλλά και τα πανίσχυρα μονοπωλιακά ιδιωτικά συμφέροντα, στο βαθμό τέλος που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προωθεί τη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων και τους άδικους πολέμους όπως αυτόν που βλέπουμε να εξελίσσεται στη Συρία, αλλά και τις ομές επεμβάσεις των εσωτερικών άλλων κρατών, τότε όχι μόνο δεν θα αναιρεθούν οι βασικές αιτίες και τα φαύλα διέξοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν τη δική τους καθοριστική επίδραση στον Brexit, αλλά αντίθετα αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν με απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες και για τους ευρωπαϊκούς λαούς και ασφαλώς και για το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η απόψινή βραδιά είναι βραδιά διασκέδασης πρωτιστώς, θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή διασκέδαση. Κάθε καλό στον καθένα προσωπικά, οικογενειακά και προπάντως να ευχηθώ επιτυχία και ευτυχή κατάληξη στο συλλογικό μας αγώνα για απελευθέρωση και επαένωση της πατρίδας και του λαού μας, στον αγώνα για κοινωνική πρόοδο και προκοπή. Εύχομαι σε όλες και όλους καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, ιδιαίτερα αν αυτές θα είναι στην Κύπρο. Κάθε καλό. Κυρίες και κύριοι, αναφέραμε προηγουμένως ότι 34 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που διοργανώθηκε η πρώτη γιορτή του κρασιού. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε η γιορτή του κρασιού και η Αγγλία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανέφερε και ο φίλος ο Γιώργος Λουκαϊδής. Φίλε Υπουργέ, η βοήθεια σας που προσφέρει εκάστοτε κυβέρνηση στη διοργάνωση της γιορτής του κρασιού βρίσκεται σε γερά χέρια. Η παρικιακή ξέρει να κάνει τη δουλειά της σωστά για το καλό της παρικίας αλλά και για το καλό της Κύπρου. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Σας παρακαλώ, ελάτε στο βήμα να απευθύνετε τον δικό σας χαιρετισμό. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι καλύπτει όλους όσους βρίσκονται απόψε εδώ, λαμβάνοντας την τετράχρονη παρουσία μου στο Λονδίνο, την ευλογία που είχα να υπηρετήσω στο Λονδίνο. Δεν είναι μόνο ότι έμαθα τη συνύπαρξη των Ελληνοκυπρίων με τον Τουρκοκυπρίο, είπα ακόμα κάτι στο φίλο Γιώργο που θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντικό. Στο Λονδίνο έμαθα να αγαπώ πραγματικά την Κύπρο. Και αυτό το έμαθα από σας και αυτό σας οφείλω τεράστιες ευχαριστίες για αυτόν το τόσο σημαντικό που μου προσφέρατε. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση της εφημερίδας Παρικιακής και προσωπικά του φίλου Πάμπου Χαραλάμπους για να παραστώ και να τελέσω τα εγκαίνια της γιορτής του κρασιού και της εμπορικής έκθεσης που διοργανώνει η εφημερίδα με σκοπό την προώθηση του κυπριακού κρασιού και γενικότερα των κυπριακών προϊόντων στην αγγλική αγορά. Η εδώ παρουσία μου αφενός μαρτυρεί τη θέληση όλων να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η κυπριακή οινοποιία και αφετέρου επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας προς τους ομογενείς μας της Αγγλίας που επαναλαμβάνω είχα την ευλογία να γνωρίσω από πρώτο χέρι για την πολύτιμη και ανιδιοτελή συνεισφορά τους στον αγώνα της Κύπρου μας και τη συντήρηση και ενίσχυση της κυπριακής παρικίας και των παραδόσεών μας. Η συμβολή σας στον αγώνα για τη λύτρωση και τη δικαίωση της μαρτυρικής μας πατρίδας είναι ανεκτίμητη. Η κυπριακή κυβέρνηση, η εκάστοτε κυπριακή κυβέρνηση και ο κυπριακός λαός αναγνωρίζουν και στηρίζουν το έργο που επιτελείται ως πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό, καθώς επίσης για την συμβολή σας στη διατήρηση της ταυτότητας των νεωτέρων γενεών.
θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για το έργο που επιτελείται και διαδραματίζεται. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί με την ίδια θέρμη να στηρίζει τη δράση σας και να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, υλική, ηθική, πολιτική, για να συνεχίσετε με αποτελεσματικότητα τη σημαντική σας προσφορά προς την Κύπρο μας. Ειδικότερα σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος, ο δικός σας ρόλος, η δική σας συμβολή στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας με τη Βρετανική κυβέρνηση καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός και καθοριστικός. Φίλες και φίλοι, οι απόδημοί μας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του λαού μας και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην επίτευξη των στόχων της πατρίδας μας. Ο ρόλος σας παραμένει σημαντικός και καθοριστικός για τον αγώνα μας. Ένας αγώνας που στόχο έχει μια λύση βασισμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στις αρχές στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου του 77 και του 79. Λύση που να κατοχυρώνει τη μία και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια της Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λύση που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες και θα αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων στις περιουσίες τους. Που να προνοεί αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και θα τερματίζει τον επικισμό και τον εκτουρκισμό των κατεχόμενων εδαφών μας. Φίλες και φίλοι, η γιορτή του κρασιού που έχει καθιερωθεί σαν ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς των Κυπρίων στο εξωτερικό, συμβάλλει στη διατήρηση των ηθών και θύμων μας και υποβοηθά και στην προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της Κύπρου. Χαιρετίζουμε τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων και ενθαρρύνουμε την αναβάθμισή τους. Πρέπει να τονίσουμε πως η κυπριακή οινοποιία προσφέρει στον καταναλωτή ποικιλία ποιοτικών επιλογών και γεύσεων, γεγονός που θα επιβεβαιώσουν οι φίλοι επισκέπτες της γιορτής που σήμερα εγκαινιάζουμε. Θέλω να σταθώ στη σημασία της διαχρονικότητας της αμπελουργίας στην Κύπρο, που υπάρχει από την εποχή του Ομήρου, αλλά και στη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όραμά μας είναι η ανάπτυξη της αγροτικής, της πράσινης και της γαλάζιας οικονομίας μέσα στο πλαίσιο ενός παραγωγικού και αναπτυξιακού σχεδίου. Η δεδομένη ευαισθησία μας απέναντι στο περιβάλλον και την ύπαιθρο της Κύπρου μας έχει δεχτεί δυστυχώς μεγάλο πλήγμα από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο Τρόδος. Μας έχει προκαλέσει μεγάλη οδύνη η τραγωδία που ζήσαμε στη Σολέα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι έχουν πληγεί και θα προχωρήσει αμέσως σε μέτρα για να αποκατασταθεί το συντομότερο σημαντικός αυτός πνεύμονας της Κύπρου. Σε σχέση με την αμπελουργία, επιτρέψτε μου να αναφέρω επίσης ότι η κυπριακή πολιτεία έχει επιδείξει και συνεχίζει να επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία. Από το 2008 ως το 2013, εκταμιεύθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοϊνικού Τομέα, τα οποία αφορούν πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την περίοδο 2014-2018 το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται περίπου στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν του προγράμματος τούτου, ένα άλλο φιλόδοξο πρόγραμμα που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο παρέχει εναλλακτικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα αυτού. Μέτρα στήριξης όπως είναι η προώθηση των γηγενών υνοποιήσιμων ποικιλιών της Κύπρου και η βιολογική παραγωγή ίνων αναμένεται να ενδυναμώσουν το τοπικό προφίλ που έχουν αναπτύξει οι ίνοι ποιότητας της Κύπρου κατά τα τελευταία χρόνια στη βάση των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκλησή σας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη γιορτή του κρασιού, η οποία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό
κοινωνικό γεγονός. Τέτοιες εκδηλώσεις κρατούν άσβεστη τη σχέση της παροικίας με την Κύπρο, αλλά και των νέων της παροικίας μας με τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας. Εκ μέρους της κυβέρνησης, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για την τιμητική σας πρόσκληση. Η εφημερίδα Παροικιακή πάντοτε πρωτοστατή και θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που, όπως είχα πει προηγουμένως, για χρόνια ήταν στο πλευρό μας. Ο Κώστας ο Σπύρου του Star Lettings and Estate είναι από τους πιο παλιούς χορηγούς μας. Επειδή ο Κώστας είναι και λίγο ντροπαλός, ήρθε ο Νίκος ο Ζαβρός εκ μέρους του να παραλάβει αυτήν την αναμνηστική πλακέτα. Και θα ήθελα τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον φίλο Νίκο Χριστοδουλίδη, να παραδώσει αυτή την αναμνηστική πλακέτα. Όπως είχαμε πει προηγουμένως, ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στην παροικία και συνεχίζει να προσφέρει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχουμε δαμέ δίπλα μας, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έφυγε από την παροικία, έχει τώρα 10 χρόνια Νίκο, αλλά δεν έφυγε, είναι κοντά μας. Και ελπίζουμε πάντοτε να τον έχουμε κοντά μας. Κι αν καμιά φορά ο φίλος, πού είναι ο πρέσβης, έφυγε. Αν καμιά φορά ο πρέσβης μας που έχουμε θελήσει να αφυπηρετήσει, δεν θέλουμε καλύτερον από τον Νίκο να αναλάβει τη θέση σου. Αμέσως σε πειράζει φυσικά. Και εσύ τι δική του. Το λοιπόν, φίλε Νίκο, ειλικρινά είναι με συγκίνηση που λέω του τα λόγια. Σου αξίζει, μια πλακέτα δεν είναι αρκετή για να εκφράσουμε, και πιστεύω μιλώ για ολόκληρη την Παροικία, μιλώ για ολόκληρη το National Federation, την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, σε θεωρούμε σαν φίλο μας και αυτό είναι a token of our appreciation. Μπορεί να προέρχεται από την Παροικιακή, αλλά γενικά είναι από ολόκληρη την Παροικία. Σε ευχαριστώ. Τιμήσαινε και απομνέμεται στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη για την πολύχρονη και συνεχή προσφορά του στην Παροικία, ως επίσης και στην αναβάθμιση της γιορτής του κρασιού. Το ένα μέρος της γιορτής έχει τελειώσει. Το επόμενο μέρος της γιορτής ασφαλώς είναι το διασκεδαστικό. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε να ακούσετε τον μεγάλο καλλιτέχνη τον Γιώργο τον Ταλάρα, δεν έχετε παρά να μείνετε στις θέσεις σας ή να πάρετε τις θέσεις σας και να τον χειροκροτήσετε τόσο αυτό όσο και τους συνεργάτες του. Εμείς, όπως αναφέραμε, κάθε χρόνο θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και αυτό θα επιδιώξουμε φέτος, να έχουμε μια άρτια γιορτή που να φύγετε όλοι ευχαριστημένοι από αυτή την αίθουσα και να θυμάστε την 34η γιορτή του κρασιού. Χαίρομαι να βλέπω χαρούμενους ανθρώπους και έτοιμος να τραγουδήσω. Πάμε. Όταν είμαστε άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου ψυχή. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Ο καθένας το παλεύει όμως.
Το δώρο
Thank you.